Έναν περίπου χρόνο πριν τις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας και ο πρώην διαιτητής Ηρακλής Τσίκινης παρουσίασε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καλαμάτας τη νέα πνοή, ένα σχήμα επικεφαλής του οποίου είναι ο ίδιος και που ως στόχο μεταξύ άλλων έχει μέσα από την διαμόρφωση συνδυασμού να προχωρήσει σε μια επανεκκίνηση όπως αναφέρθηκε στα ποδοσφαιρικά πράγματα του νομού Μεσσηνίας. Εκεί μας παρουσία σαν νέα πνοή, όπως θα ξέρετε, έχει σκοπό να ενημερώσει, να σας πούμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, ποιοι είμαστε, και από εκεί και πέρα μέσα αυτό το διάστημα που έρχεται μέχρι τις εκλογές της Ένωσης που είναι περίπου σε ένα χρόνο, να συζητήσουμε, να έρθουμε σε επαφή, να αφουγκραστούμε ιδέες, προβλήματα και να δούμε αν μπορούμε να καθορίσουμε μια νέα προσπάθεια για τον τόπο μας, για το ποδόσφαιρο που αγαπάμε. Πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας να προσφέρουμε στο ποδόσφαιρο, να προσφέρουμε σε αυτούς τους παράγοντες, τους αφανείς ήρωες τους λεγόμενους, στους οποίους οφείλουμε πάρα πολλά αυτοί που έχουμε περάσει και έχουν κάνει κάποια διαδρομή, και ανιδιοτελώς, χωρίς κανένα ψευγάδι, ελεύθερα και ανοιχτά, βγαίνω μπροστά σε όλους να καταθέσω τη δική μου άποψη για το χώρο και, όπως είπα προηγουμένως, να κάνουμε μία ζήμωση πάνω στο τι θέλουμε να κάνουμε στο ποδόσφαιρο και ειδικότερα στη Μεσσηνία. Οι προτάσεις και οι ιδέες μας γίνονται με προτεραιότητα την ισονομία, την ισοτιμία, την αξιοπιστία με μέθοδο και εργασία. Θέλουμε να ενώσουμε όλα τα σωματεία μες στην Ένωση και στοχεύουμε σε μια διοικητική ποιότητα, στην αγωνιστική άνοδο, στην εξέλιξη της τεχνικής ποδοσφαιρικής ανάπτυξης, στην υγιή σύνδεση του ποδοσφαίρου με την κοινωνία. Γιατί το ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε, είναι τέτοιο το άθλημα, έχει τέτοια δυναμική που έχει διακλάδια μεγάλα μέσα στην κοινωνία. Προσφέρει πάρα πολλά και στον τόπο. Θέλουμε να επεξεργαστούμε ένα νέο και αποτελεσματικό οργανόγραμμα διοίκησης, την αξιοποίηση και επέκταση κτηριακών και γηπεδικών εγκαταστάσεων. Εμείς θέλουμε να χτίσουμε και όχι να γκρεμίσουμε. Που σημαίνει αυτό ότι όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι έχει γίνει καλό, είτε σε επίπεδο εγκαταστάσεων όπως είναι το γήπεδο του Κορδία που είναι το νοσιακό μας κέντρο, είτε άλλα γήπεδα τα οποία έχουν κάποια ανάμειξη με την τοπική αυτοδιοίκηση, που βλέπω και ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ πέρα που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Εμείς λοιπόν πάνω σε αυτό το κομμάτι θέλουμε να κάνουμε μια συντήρηση ό,τι υπάρχει και μια επέκταση, καλυτέρευση των γηπεδικών εγκαταστάσεων, των ομάδων και των υποδομών. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ένα άνοιγμα μιας καινούργιας ειδικής ομάδας ανθρώπων μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, με αποκλειστικό σκοπό την εξεύρεση νέων πόρων